Σύμφωνα με το περιοδικό Military Watch, τον Οκτώβριο του φετινού έτους, η ένταση των εχθροπραξιών στους ουρανούς της Ουκρανίας έφτασε σε ένα πρωτοφανέ επίπεδο, παρόμοιο με αυτό που είχε βιώσει ο πόλεμος κατά τις πρώτες εβδομάδες του Φεβρουαρίου του 2022. Από τις 13 μέχρι και τις 23 Οκτωβρίου, οι ρωσικές δυνάμεις κατέριψαν 17 μαχητικα mig ΜΙΓ-29 της Ουκρανικής Πολεμικής Αεροπορίας. Η Ουκρανία επιχειρούσε αυτόν τον τύπο αεροσκάφου σε μεγάλη ποσότητα πριν ξεκινήσει η σύραξη, ωστόσο μετά δυτικές συμμαχικές χώρες της έστειλαν μαχητικά MiG-29 για να ενισχύσει την αεροπορική της δύναμη. Το MiG-29 είναι κατ' επέκταση ένας από τους τρεις κύριους τύπους μαχητικών που χρησιμοποιούνται ευρέως από τις Ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις, μαζί με το βαρύτερο μαχητικό ενέργειας υπεροχής SU-27 και το μαχητικό επιθετικό SU-24M, όλοι εκ των οποίων έχουν σοβιετική προέλευση αν και ο ρυθμός των SU-27 των Ουκρανών μειώθηκε σε τεράστιο βαθμό μετά την έναρξη του πολέμου, η ποσότητα των Ουκρανικών μαχητικών MiG-29 παρέμεινε σχετικά μεγάλη μέχρι τον φετινό Οκτώβριο. Αυτό συνέβη πρώτον γιατί οι Ουκρανοί είχαν ήδη μεγάλη ποσότητα MiG-29 στην κατοχή τους και δεύτερον επειδή το Κίεβο έλαβε περισσότερα από 50 αεροσκάφη από συμμαχικά κράτη όπως την Πολωνία και τη Σλοβακία. Αν και το Κίεβο έχει χρησιμοποιήσει εκτενώς τα SU-27 και SU-24M, το MiG-29 θεωρείται με διαφορά ο καλύτερος τύπος ουκρανικού μαχητικού αεροσκάφους για τις συνθήκες του Ρωσο-Ουκρανικού πολέμου, μιας και έχει πολύ χαμηλές απαιτήσει συντήρησης και μπορεί να απογειωθεί από πολύ μικρούς διαδρόμους προς απογειώσεων για να αντιμετωπίσει τα ουκρανικά μαχητικά, η ρωσική πολεμική αεροπορία χρησιμοποιεί εκτενώς ένα συγκεκριμένο μαχητικό, το SU-35. Αυτά τα αεροσκάφη συνεχίζονται να παράγονται σε μεγάλη ποσότητα για εναέριες μάχες καταστόχων στόχων πολύ ισχυρότερων από τα ουκρανικά αεροσκάφη. Το SU-35 δεν είναι μόνο πολύ πιο σύγχρονο συγκριτικά με την τεχνολογία του 1980 των Ουκρανικών jets, αλλά είναι επίσης πολύ βαρύτερο, πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί να μεταφέρει πολύ περισσότερη ισχύ πυρός, μεγαλύτερους αισθητήρε και βαρύτερους πυράβλους αέρος-αέρος, όπως το πυραβλο μεγαλου μεγάλου βελληνικούς R-37M που πετά τρεις φορές ταχύτερα από τον R-27 των Ουκρανικών Μιγκ, ανέφερε το διάσημο περιοδικό. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας.